Θα κάνουμε μία σύντομη αναφορά στις αστρονομικές γνώσεις του Ομήρου, όπως εμφανίζονται στην έναρξη της περιγραφής της ασπίδος του Αχιλλέως, που την κατασκευάζει ο Θεός Ήφαιστος, ο δημιουργός του υλικού κόσμου. Υπάρχει ένα πλήθος από αναπάντητα ερωτήματα για τις γνώσεις που περιέχουν τα ορφικά και τα ομηρικά κείμενα, γνώσεις που δεν δικαιολογούνται από την επίσημη εκδοχή της ιστορίας. Υποτίθεται ότι την εποχή εκείνη οι άνθρωποι έχουν μόλις βγει από τις σπηλιές. Πώς όμως εμφανίζονται να κατέχουν την τέλεια γλώσσα που είναι η ομηρική, με λέξεις που περιγράφουν με απίστευτη λεπτομέρεια τα πράγματα, τα γεγονότα και τις ιδέες. Πώς κατέχουν τέτοιες γνώσεις που μόλις τις τελευταίες δεκαετίες προσέγγισε και επεξεργάστηκε η σύγχρονη επιστήμη. Το κείμενο που θα εξετάσουμε βρίσκεται στη Σίγμα Ραψοδία της Ιλιάδος 483 με 489 και έφτιαξε, λέει, τη Γαία και τον ουρανό και τη θάλασσα και τον ήλιο τον ακούραστο και τη σελήνη που είναι γεμάτη και όλα τα αστέρια με τα οποία ο ουρανός εστεφάνονται, τα τήρια, λέει, θα τις δούμε τις λέξεις στη συνέχεια, τις Πλειάδες και τις Ιάδες και τον δυνατό Ορίωνα και την Άρκτο που και άμαξα την αποκαλούν και προς αυτόν στρέφεται και τον Ορίωνα κυνηγά, η οποία, λέει, Άρκτος είναι άμορος, δηλαδή δεν έχει μερίδιο στα λουτρά του ωκεανού. Σημαίνει δεν βυθίζεται ποτέ, δεν δει ποτέ, είναι διαρκώς ορατή. Να παρατηρήσουμε ότι τα ονόματα που παρουσιάζει εδώ ο Όμηρος είναι τα ίδια, είναι αμετάβλητα. Η Γαία για τους προγόνους μας ήταν ζωντανό όν, λατρευόταν ως θεά και μητέρα όλων. Αυτή μας γεννά και αυτή μας δέχεται στους κόλπους της όταν πεθαίνουμε. Αυτή μας τρέφει όλους με τους καρπούς της. Πάμπολα ήταν τα ιερά και η φωμή που αφιέρωναν οι Έλληνες στη Γαία. Οι Έλληνες δεν είχαν οικολογία. Η έννοια της οικολογίας αποτελεί παρακμή και αποτυχία του συστήματος που επικρατεί. Οι Έλληνες προνοούν. Ο ουρανός τώρα. Οι ορφικοί μύστες θεωρούσαν τη γη και τον ουρανό ως τους πάνσεπτους γονείς τους. Γράφουν οι ορφικές πινακίδες «Γης πες ημί και ουρανού αστερόεντος. Είμαι παιδί της γης και του ουρανού του γεμάτου αστέρια». Αυτό τι πάει να πει, ότι έχω ως άνθρωπος αμφότερα τα στοιχεία. Το χθόνιο, το θνητό, αυτό που πεθαίνει και το ουράνιο, το αθάνατο, την ψυχή που παραμένει αθάνατη. Η ατμόσφαιρα, ο ουρανός δηλαδή, προφυλάσσει τη γη από την ηλιακή ακτινοβολία και την κοσμική εκπομπή ακτίνων. Λέει ο ορφικός ύμνος στον ουρανό, σφαιριδών ελισσόμενος περιγέαν, στρέφεται, λέει, σφαιριδών, λύσεται γύρω από τη γη. Ορφικός ύμνος είναι αρχαιότατο κείμενο. Φύλακα πάντων ονομάζει τον ουρανό και ρόμβου δίνει συνοδεύων. Οδεύει, λέει, περπατά, πώς να το πούμε, με την δίνη του ρόμβου. Περιοδεύεις, λέει, με κυκλικές περιστροφές, με δίνει, σαν ρόμβος, προσέξτε, ο ρόμβος είναι η σβούρα. Δείτε, προσέξτε πώς κινείται μια σβούρα, δεν κινείται όρθια, κάνει και λοξές κινήσεις. Περιγράφει την εκλειπτική με αυτόν τον τρόπο. Ο Όμηρος χρησιμοποιεί ορισμένα επίθετα για τον ουρανό. Πολύχαλκος, χάλκινος, σιδήρεος, δηλαδή σιδερένιος. Αυτά τα επίθετα οδήγησαν πολλούς ερευνητές του Ομήρου να υποθέσουν ότι ο Όμηρος θεωρούσε πως ο ουρανός αποτελείται από στέρεη ύλη. Ως εκ τούτου, ο Όμηρος έκανε λάθος. Λοιπόν, χάλκινος σημαίνει σκληρός σαν χαλκός. Σιδήρος σημαίνει σκληρός ως σίδηρος. Δηλαδή αναλύωτος, αμετάβλητος, δεν αλλάζει, δεν κάνει αυτό που ονόμασαν αργότερα και που το ξέχασαν μετά, την τρύπα του όζοντος, είναι αναλύωτος, αμετάβλητος. Η θάλασσα αποτελεί, είναι το σύνολο του αλμυρού ύδατος, τα 3/4 της επιφανίας της υδρογείου και τα 3/4 του ανθρωπίνου σώματος είναι ύδωρ. Ο ήλιος, προσέξτε τώρα, ο Όμηρος λέει «Η έλιονται ακάμαντα, τον ακούραστο ήλιο, ακάμας, δεν κάμνει, δεν αποκάμνει, δεν καταπονείται, είναι ακαταπόνητος, ακατάπαυστος».
σημαίνει ότι βρίσκεται σε αέναη περιστροφή. Αυτό και μόνο το επίθετο αποτελεί απόδειξη της περιστροφής, της, μάλλον το ότι γνώριζαν οι αρχαίοι ο Όμερος ότι είναι, ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη γη, διότι δεν αποκαλεί τη γη ακάματη, αποκαλεί τον ήλιο ακάματο. Επίσης, ένα άλλο επίθετο του ηλίου είναι η λέκτορ, αυτός που δεν κοιμάται ποτέ. Και υπερίων, υπέριων, αυτός που βαδίζει από πάνω. Η σελήνη, η πλήθουσα, η πανσέλινος, είναι η σελήνη 14 ημερών. Από το ρήμα πίμπλιμ που σημαίνει είμαι πλήρης, γεμάτος. Ο Πλούταρχος σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο περί του εμφαινομένου προσώπου το κύκλο της σελήνης λέει ούτε η γη έχει αποδειχθεί πως είναι κέντρο του σύμπαντος. Τώρα, εκεί που ανέφερα τα αστέρια πάντα χρησιμοποιεί ο Όμηρος μία λέξη η οποία είναι σκάνδαλο. Η λέξη τύρεα, το τύρος του τύρεως με έψιλον γιώτα σημαίνει, προέρχεται από το ρήμα τύρο, σημαίνει καταπονώ, φθύρω, εξαντλώ. Τα τύρεα λοιπόν είναι αυτά που εξαντλούνται. Μόλις πριν από λίγες δεκαετίες ανακαλύψαμε ότι οι αστέρες φθύρονται και πεθαίνουν. Οι Πλειάδες. Θα τις δείτε αν επεκτείνεται μία νοερή γραμμή από τη ζώνη του Ορίωνος, τα τρία αστέρια της ζώνης του, επάνω δεξιά. Υπάρχει ένα λαμπρό αστέρι που ονομάζεται Λαμπαδίας. Αν συνεχίσετε τη νοερή γραμμή, θα δείτε έναν αστερισμό. Είναι 7 αστέρια και είναι οι Πλειάδες. Τις Πλειάδες τις αναφέρει ο Αθήναιος στο βιβλίο του Δειπνοσοφιστών, στο 10ο βιβλίο, εκεί που αναφέρει τα κύπελα. Κάνει λόγο για την, στο 76 χωρίο αρχίζει να μιλά για την Εστορίδα, το κύπελο του Νέστορος, το οποίο είναι ένα πολύ όμορφο κύπελο που είναι στολισμένο, λέει, με περιστέρια, Πλειάδες. Μόνο που υπάρχουν σχολιαστές για αυτό το χωρίο, οι οποίοι λένε ότι ο Όμηρος δεν μιλά για πουλιά, δεν πρόκειται για τις Πλειάδες περιστερές, αλλά τις Πλειάδες Πλειάδες. Δηλαδή δεν είναι πουλιά, αλλά είναι αστέρια. Και γιατί το αναφέρει αυτό, γιατί λέει ότι εδώ κάνει μία έμεση αναφορά στις 7 πορές Πλειάδες, Πλειάδες, οι οποίες λέει είναι 6, φαίνονται 6, ενώ η 7η δεν φαίνεται. Δεν χάθηκε, λέει, άγνωστο από τον Δία το αστέρι αυτό, από το οποίο καταγόμαστε. Το βιβλίο είναι ΙΑ του Αθήναιου, το χωρίο είναι, μια στιγμή, το χωρίο είναι 492 B. Το βιβλίο είναι αυτό. Το χωρίο είναι αυτό. Εδώ ο Αθήνος λέει ότι καταγόμαστε τις Πλειάδες. Και εδώ φαίνεται καθαρότερα. Το έχουμε βγάλει μια φωτοτυπία. Εδώ. Φαίνεται καθαρά τώρα. Λοιπόν, για τις Ιάδες να συνεχίσουμε. Είναι οι αστέρες που βρίσκονται στα κέρατα του Ταύρου, του αστερισμού του Ταύρου. Σχηματίζουν το πρόσωπο του Ταύρου και σχηματίζουν ένα ύψιλον. Κατά πάσα πιθανότητα το ύψιλον προέρχεται από αυτό, αλλά και το είδωρ προέρχεται από αυτό. Ο αστερισμός των Ιάδων σηματοδοτεί την εποχή που αρχίζουν οι βροχές. Το προέρχεται από το ρήμα Ιω, ύψιλον ωμέγα που σημαίνει βρέχω. Η Μεγάλη Άρκτος, αστερισμός του βορείου ημισφαιρίου, εύκολα αναγνωρίσιμος από το χαρακτηριστικό του σχήμα. Αποτελείται από 7 αστέρια και σχηματίζουν μία άμαξα, γι' αυτό και λέει ο Όμηρος που και άμαξα την αποκαλούν. Τώρα, το παράξενο είναι ότι το σχήμα της δεν μοιάζει καθόλου με άρκτο. Και το δεύτερο παράξενο είναι ότι στους χάρτες του ουρανού η άρκτος εμφανίζεται με μακριά ουρά, αλλά που την αποτελούν οι τρεις τελευταίοι αστέρες. Όμως το ζήτημα είναι ότι στην πραγματικότητα το ομώνυμο ζώο δεν έχει μεγάλη ουρά. Οπότε κάτι άλλο θα ήθελαν να απεικονίσουν με αυτό εδώ το αστέρι. Το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εμείς τώρα θα το τρέξουμε σύντομα. Ο Ορίων φαίνεται το χειμώνα στο νότο. Είναι ένας λαμπρός αστερισμός, ένας υπέροχος αστερισμός
Και η επέκταση της ζώνης, όπως είπα πάνω δεξιά, έχουμε το Λαμπαδία και, και τις Πλειάδες, αν επεκτείνεται νοερά μια γραμμή από τη ζώνη του κάτω αριστερά, θα δείτε τον Σύριο. Τον Σύριο τώρα, τον αστερισμό, δεν τον αναφέρει ο Όμηρος στην ασπίδα, στην περιγραφή της ασπίδας, δεν τον αναφέρει με το όνομά του Σύριος, τον αναφέρει όμως δύο φορές στην Ιλιάδα. Μία στην έψιλον ραψοδία στο 5 τον ονομάζει Αστέρα Οπορεινό, και που και εκείνα, περιγράφει τον Διομήδη, και στη Χ ραψοδία στο 29, περιγράφοντας τον Αχιλλέα, τον αποκαλεί κίνα του Ορίωνος. Και συνεχίζει, πολλών πυρετών φέρει στους δυστυχείς θνητούς, περιγράφοντας έτσι τα κοινικά καύματα, την εποχή δηλαδή, δημιουργεί ζέστη, έχει πολύ ζέστη την εποχή που ανατέλει ο Ορίων. Επίσης, στην έψιλον ραψοδία της Οδύσσιας το 272 αναφέρει έναν άλλο αστερισμό, τον Βοώτη, που είναι ο κυριότερος αστέρας του Αρκτούρου, ένας λαμπρός αστερισμός του Βορείου Εμισφαιρίου. Αν επεκτείνεται μια νοερή γραμμή από την ουρά της Μεγάλης Άρκτου προς τα κάτω, θα δείτε τον Βοώτη. Έτσι λοιπόν, θα κλείσουμε με τη φράση του Ηρακλήτου, ο οποίος είναι σχολιαστής του Ομήρου, ο οποίος λέει, έτσι λοιπόν το Σεβαστόλι, το Σεμνόν, εργαστήριον του Ηφαίστου στον ουρανό, δημιούργησε την Ιερά Φύση.